Αναλυτή Αθανάσιο Δρούγο. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλό βράδυ σε εσένα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, πολλά συμβαίνουν. Να ξεκινήσουμε από τη σύνοδο για την Ουκρανία, η οποία έχει τον ενδιαφέρον της από την άποψη ότι μαζεύτηκαν ηγέτες από όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά δεν κατάφεραν να τους πείσουν όλους. Κοιτάξτε, αντισυμβήτη, παρακολούθησα πάρα πολύ, ώρες ολόκληρες, και αυτή και την προηγούμενη στη G7 στην Απουλία της Ιταλίας. Θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα, η μεγάλη επιτυχία της Ουκρανίας, το ότι 80 χώρες και 4 οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και βεβαίως και το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπέγραψαν το συγκεκριμένο κείμενο. Υπήρξαν 11 χώρες οι οποίες ενώ συμμετείχαν και είχαν αρκετά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, Ινδία, Βραζιλία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Μεξικό νομίζω και κανένα δύο ακόμα. Έχω κρατήσει 7. Σαουδική Αραβία, Ινδία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και μπαίνει στη λίστα ως παρατηρητής και η Βραζιλία. Και η Βραζιλία, ναι. Ήταν 11, 91 ήταν συνολικά. Επιτυχία βέβαια όσο είναι διπλωματική ήταν, οι άλλες χώρες διαφώνησαν, δεν υπέγραψαν τελικό κείμενο, το οποίο να πούμε αυτή τη στιγμή είχε τρεις μεγάλες ενότητες, δεν είναι σαν το κείμενο της G7. Το κείμενο της G7 να το διαβάσει είναι 233 παράγραφοι. Εδώ ήταν συγκεκριμένες οι ενότητες. Η μία ήταν για το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας, στο οποίο έχει να κάνει με τη Ζαπορίζια και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που είναι υποκρατοχή από τα ρωσικά στρατεύματα και ζητεί αυτή να επιστρέψει η συγκεκριμένη πυρηνική βάση υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και συγχρόνως υπάρχει μια υποπαράγραφος που λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται απειλές με τακτικά πυρηνικά όπλα. Γενικώς δηλαδή το θέμα το οποίο δημιουργεί ο Πούτιν συνεχώς με τις απειλές. Το δεύτερο ήταν, στο οποίο έγινε και μια παρέμβαση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το επιστηστική ασφάλεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αφορά, θυμάστε, τα λέγαμε Μαύρη Θάλασσα και Αζοφική, το γεγονός τα λιμάνια κάποια της Αζοφικής, αναφέρουμε τουλάχιστον στη Μαριούπολη και στο Μπερδιάνσκ, έχουν καταληφθεί και υπάρχουν προβλήματα. Από εκεί και πέρα διευθετήθηκαν κάποια ζητήματα, είναι ανθρωπιστικό το θέμα και βεβαίως έχει να κάνει και με το θέμα της Τουρκίας και με το ποιος περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα και όλα αυτά τα σχετικά. Και το τρίτο είναι ανθρωπιστικό καθαρά, γιατί έχει να κάνει, η τρίτη παράγραφος εννοώ, έχει να κάνει με το θέμα της ανταλλαγής εχμαλώτων, γιατί υπάρχουν πολλοί εκατέρωθεν, έτσι πρέπει να επιληθεί, είναι ανθρωπιστικό θέμα και βέβαια και με τα παιδιά τα οποία είναι 19.300 επίσημα, τα οποία έχει κάνει απαγωγή των παιδιών αυτών από τα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, η Ρωσία και τα έχει μεταφέρει στη Ρωσία. Τώρα, από εκεί και πέρα, διπλωματικά, να το πω έτσι, ανθρωπιστικά και οικονομικά, επειδή και αυτό που αναφέρεται πολύ σωστά στο ρεπορτάζ, η Καμάλα Χάρις, η αντιπρόεδρος, έκανε νέα τοποθέτηση για την υποστήριξη την οικονομική στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τα όσα έγιναν στη G7, Κωνσταντίνε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, όλα αυτά τα κέρδη που έχει από τις δυτικές τράπεζες, 50 δις για φέτος. Και του χρόνου 50 δις δολάρια αψημί θα δοθούν στην Ουκρανία. Δηλαδή, κύριε Δρούγο, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε το εξής. Η Ρωσία ήταν πάνω από 3% ανάπτυξη πέρσι, 3,2% εκτιμά ότι θα έχει φέτος, το 2024. Αφού στο πεδίο, στον τελευταίο γύρο των συγκρούσεων, είχε νίκες η Ρωσία. Στην οικονομία της που πιέζει όλη η Δύση, φαίνεται ότι έχει ανάπτυξη γιατί έχει στήριξη από την Ινδία και την Κίνα. Πώς θα πιέσουν αυτές οι χώρες τη Ρωσία να κάνει πίσω, δηλαδή, και να συμφωνήσουν όλες αυτές οι χώρες. Εγώ λέω ότι υπέγραφε και η Ταϊλάνδη που δεν υπέγραψε αυτή τη συνθήκη, αυτή το κοινό ανακοινωθέν. Τι θα άλλαζε, πώς θα πιέζει αυτό τη Ρωσία. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα για το θέμα το οικονομικό. Ασφαλώς η Ινδία και η Κίνα και κάποιες άλλες χώρες έχουν σώσει τη ρωσική οικονομία από κυρώσεις. Αλλά τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι κυρώσεις και οι οποίες θα τις αισθανθούν οι Ρώσοι σε 2-3 μήνες. Αυτό που λες είναι σημαντικό οικονομικά. Αλλά σε 2-3 μήνες θα δεις τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί, γιατί ακόμα και θέματα που έχουν να κάνουν με χρηματιστηριακά και άλλα πλέον έχουν μπει σε καθεστώς κυρώσεων. Τα έχει γλιτώσει αυτά η Ρωσία μέχρι τώρα. Οι κυρώσεις θα είναι ακόμα πιο σκληρές. Στρατιωτικά αυτή τη στιγμή υπάρχει υπάρχει αυτή πάλι στασιμότητα. Υπήρξαν κάποιες πριν από ένα μήνα περίπου τοπικές επικρατήσεις της Ρωσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χαρκόβου με την εισβολή που έγινε και στο Σούμι, αλλά αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη από τους Αμερικανούς σιγά σιγά και με τα όπλα τα οποία μπαίνουν, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει η όποια προέλαση. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω μάλιστα ότι καταφέραν και ελέγχουν οι Ουκρανοί χάρη στο γεγονός ότι χτυπάνε με αμερικανικά και βρετανικά όπλα μέσα στη Ρωσία. Χθες πάλι στον Μπελγκορόντι είχαν έξι νεκροί. Οι Ρώσοι εννοώ. Άρα προφανώς χρειάζεται πίεση. Εγώ λέω ένα πράγμα, ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ μιλώ για χρόνια. Θα έχει επιπτώσεις και οικονομικές τεράστιες μέσα στα επόμενο χρονικό διάστημα. Ανθρωπιστικές τεράστιες. Και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Δύση και η Ουκρανία να αποδεχθούν αυτές τις θέσεις, οι οποίες λέει ο Πούτιν. Είναι ποιητικός απαράδεκτος. Είναι άπια συμπεριφορά Ρώσου Προέδρου αυτή. Δηλαδή, τι, να συνθηκολογήσει και να παραδεχτεί η Ουκρανία ότι χάνει τα εδάφη, ότι δεν θα έχει το δικαίωμα να έχει τόσο στρατό, ότι δεν θα μπορεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι, ο Πούτιν είναι τροχονόμος το που θα πηγαίνει
ένας και ο άλλος, αν είναι δυνατόν. Συνεπώς θεωρώ αυσημείο ότι πρέπει να συνεχιστούν όπως είναι τα πράγματα έτσι, έστω και αν δυστυχώς το κόστος θα είναι τεράστιο. Και είδα από πλευράς Καναδά, είπε ο Τριντό μια πρόταση για το ανθρώπινο κόστος, γιατί δεν μιλάει κανένας για τις απώλειες λεπτομερώς, οι οποίες είναι μεγάλες και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία. Και ακόμα και το ενεργειακό κόστος, αλλά δεν μπορεί να υποχωρήσει η Ουκρανία. Δηλαδή, πώς να κάνει πίσω, δηλαδή να παραδεχτεί ότι το 18,3% χάθηκε για πάντα. Δηλαδή, νομίζω είναι θέμα ύπαρξης της Ουκρανίας. Γι' αυτό και είμαι, ας πούμε, από αυτούς τους ανθρώπους που είμαι πολύ, θα λέει κανείς, δισταχτικός στο να αποδεχτώ τέτοιες ιδέες του Πούτιν. Μάλιστα. Και πάμε μια στιγμή και στη Γάζα, γιατί ναι. Και εκεί πέρα φαίνεται ότι είναι μια τραγωδία σε εξέλιξη που και εκεί δεν μπαίνει φρένο. Ναι, εκεί τώρα τα πράγματα και από τους δυο κυριολεκτικά είναι απαράδεκτα. Πρώτα απ' όλα το Ισραήλ δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν αυσημεί πρακτικά και με υπογραφή, έχει αποδεχτεί τις 30-31 Μαΐου την πρόταση του Προέδρου Biden με τα 3 επιμέρους κεφάλαια. Αυτή τη στιγμή, χθες και σήμερα, είχε 12 νεκρούς στρατιώτες. Η ανθρώπινη ζωή για μένα είναι πάνω απ' όλα. Και είναι, δεν κάνω διακρίση στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά αυτή τη στιγμή 12 στρατιώτες για το Ισραήλ σημαίνει πολλά. Έχει ξεσηκωθεί πάλι η αντιπολίτευση. Και ο Νετανιάχου συνεχίζει απαράδεκτες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπω και η Χαμάς Κωνσταντίνε. Ενώ άλλα ο Ισμαήλ Χανίγια από το Κατάρ, ενώ επικεφαλής του πολιτικού διευθυντηρίου της Χαμάς στην Τόχα, αυτή τη στιγμή στην πράξη, και ενώ συμφωνούμε λέει, με τον Biden, συμφωνούμε με τον Blinken, στην πράξη δεν γίνεται τίποτα. Αποτέλεσμα, μεν οι Ισραηλοί συνεχίζουν επιχειρήσεις στη Ράφα, στο ανατολικό μέρος. Τώρα μιλάνε για αυτά τα pauses, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο διαλύματα για να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Κατάρ, Αίγυπτος και οι Αμερικανοί συνεχίζουν τις επαφές για το τι θα γίνει, αλλά γεγονός είναι ότι η απώλεια των Ισραηλινών στρατιωτών, ότι ο κόσμος πολύ σωστά το δείξατε στο Τελαβίβ, κάνει τέτοιες συγκεντρώσεις. Το γεγονός ας πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, γιατί όσο και πιο ακροδεξί είναι στη Γάζα, έχει φύγει ο Γκάντς, έχει φύγει ο Άιζενκοτ, δηλαδή οι στρατηγοί μετριοπαθείς που ήταν στο πολεμικό συμβούλιο, και βρίσκονται μέσα ο Σμότριτς και ο Μπενγκβίρ, οι οποίοι είναι ακροδεξί, σιωνιστές, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα πιο πολύ για να κλείσω, πρέπει να υπάρξει πίεση, διότι ας πούμε και στη G7 που είδα στην Απουλία, στην Πούλια, δηλαδή στην Ιταλία. Και αυτή τη στιγμή η πίεση πρέπει να είναι προς την πλευρά του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι φαίνεται ότι δεν σταματάει. Βεβαίως το Ισραήλ, και συγχρόνως να εξηγήσει το πολιτικό γραφείο της Χαμάς στην Τόχα, γιατί σου λέω πριν από 2 ώρες παρακολουθούσα ότι έλεγε αυσημείο Χανίγια διάφορα πράγματα. Και κράτησε 2 σημεία τα οποία για αυτά θα κλείσω. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένταση μεγάλη και πάμε για κάτι μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ. Mm-hmm. Αυτό κράτησε, το δεν είναι καλή η κατάσταση. Οπότε είναι σαν καλή. Να λέμε Ισραήλ-Ιράν πάλι. Ισραήλ-Ιράν, γιατί αυσημείο ξεκινάμε στις 10 μέρες έχουμε και εκλογές στο Ιράν, και πιο πολύ είναι ακραίοι και σκληροπυρηνικοί, χωμενικοί και ζουν σε άλλες εποχές και σε άλλο πλανήτη. Και έχουμε και επιθέσεις αυξημένες στον Χούθη στην περιοχή του κόλπου του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Με αποτέλεσμα τελευταία να έχουν χτυπηθεί καράβια, να υπάρχουν και απώλειες. Καταλήγω δηλαδή ότι το μέτωπο είναι διευρυμένο. Σαφώς δεν φτάνουμε σε καταστάσεις Ουκρανίας-Ρωσίας να είμαστε ήδη, νομίζω, 845 μέρες σήμερα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει το Ισραήλ τέρμα και η Χαμάς να δώσει πιο γραπτές, θα λέει κανείς, εγγυήσεις ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία των Αμερικανών. Είσαστε σαφείς και με αυτό σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση απόψε στο δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.